Ανέβασε τους followers στο TikTok ακολουθώντας μία πάγια στρατηγική που προτείνουν δεκάδες γκουρούς, Ελλάδα και εξωτερικό. Ποια είναι αυτή η τακτική? Ανέβασε στο TikTok τρία βίντεο ημερησίω και θα δεις σε 30 μέρες, 60 μέρες θα γίνεις viral, οι followers σου θα εκτοξευθούν, θα μεγαλώσει το προφίλ σου κτλ. Είναι όμως η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι το κάθε προφίλ είναι ξεχωριστό, διαφορετικό όπως και ο κλάδος. Αυτός ο κανόνας ο γενικός δεν αφορά όλους. Σημαίνει ότι όταν βρίσκεσαι σε ένα υψηλό επίπεδο, τότε αυτή η στρατηγική μπορεί να λειτουργήσει πάντα ανάλογα με τον κλάδο. Είναι σαν να σου λέει κάποιος ότι αν κάνεις μία, δύο, τρει, πέντε διατροφικές συνήθειες και σε κάποιες συγκεκριμένες ασκήσεις, τότε θα έχει six pack σε 30 μέρες, 60 μέρες. Δεν σου λέει όμως συγκεκριμένα ότι πρέπει να έχεις λιγότερο λίπος, να είσαι ήδη σε ένα επίπεδο, να έχεις κάνει ήδη κάποια πράγματα, να γυμνάζεσαι ήδη ένα διάστημα, ώστε να το πετύχεις αυτό σε δύο μήνες. Το ίδιο ισχύει και στο TikTok. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι αν ανεβάζεις τρία βίντεο την ημέρα, ότι δεν θα προλαβαίνει τους followers και δεν θα προλαβαίνει το awareness που θες να πετύχεις, δηλαδή να φτιάξεις μια fan base και κατ' επέκταση να πουλήσει η στρατηγική πρέπει να διαμορφώνεται ανάλογα με την περίοδο της ανάγκης της εταιρεία και τους στόχους που θες να πετύχεις. Εν κατακλείδη μπορείς να φτιάχνεις τρία βίντεο την εβδομάδα, να έχεις μια σωστή διαφημιστική προβολή, ένα πλάνο ουσιαστικά διαφημιστικό στοχευμένο και έτσι σιγά σιγά να χτίζεις περιεχόμενο ακόμα περισσότερο εφόσον μπορείς και να αυξήσεις το fan base σου, η ποιότητα υπερτερεί της ποσότητας. Αυτό λοιπόν ο γενικό κανόνα φτιάχνε, φτιάχνε βίντεο, φτιάχνε, φτιάχνε, φτιάχνε και όσο βάζει με όγκο, κάποια στιγμή θα έρθουν και followers. Συγγνώμη που θα σου το πω, αλλά είναι παπάτσα. Πριν κλείσω, δεν λέω να μην το κάνει, δεν λέω οποιοδήποτε να μην το κάνει. Αν μπορεί να βγάζει τόσο υλικό σε τρία βίντεο σε μία μέρα και να υπάρχει μια ποιότητα, κάτω. Αλλά αυτό δεν είναι κανόνα για οποιοδήποτε κλάδο και οποιοδήποτε προφίλ εταιρεία ή creator. Γι' αυτό τονίζω εξατομικευμένο πλάνο για κάθε άνθρωπο επαγγελματία ξεχωριστά και όχι γενικότητες και αερολογίες.